Υπάρχει ένας μικρός αλλά παραγνωρισμένος κίνδυνος ο αστεροειδής Απόφης να χτυπήσει τη Γη καθώς θα πλησιάσει πολύ κοντά στον πλανήτη μας το 2029, αποκαλύπτει μια νέα μελέτη. Οι πιθανότητες μιας τέτοιας καταστροφικής σύγκρουσης είναι μία στο δισεκατομμύριο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εντελώς για τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια. Ο Απόφης είναι ένας διαστημικός βράχος σε σχήμα φιστικιού, που εκτείνεται σε πλάτος περίπου 340 μέτρων ή περίπου στο ίδιο μέγεθος με τον πύργο του Άιφελ. Σε αυτό το μέγεθος δεν είναι αρκετά βαρύς για να θεωρηθεί αστεροειδής δολοφόνος, αλλά είναι αρκετά μεγάλος για να εξαφανίσει μια μεγάλη πόλη και να προκαλέσει κλιματικά φαινόμενα σε ολόκληρη τη Γη. Το δυνητικά επικίνδυνο αντικείμενο ανακαλύφθηκε το 2004 και πήρε το όνομά του από τον Αιγυπτιακό θεό του σκότους και της αταξίας, που του χάρισε το παρατσούκλι «Θεός του Χάους». Λίγο μετά την ανακάλυψη του διαστημικού βράχου, οι αστρονόμοι αποκάλυψαν ότι ο Απόφης θα κάνει μια εξαιρετικά κοντινή πτήση στη Γη στις 13 Απριλίου 2029. Επακόλουθες παρατηρήσεις αποκάλυψαν ότι ο αστεροειδής θα περάσει με ασφάλεια δίπλα από τη Γη σε απόσταση μικρότερη από 32.000 χιλιόμετρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετά κοντά για να χτυπήσει μερικούς από τους πιο απομακρυσμένους δορυφόρους μας σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ωστόσο, μεγάλοι αστεροειδείς όπως ο Απόφης μπορούν να απομακρυνθούν από την πορεία τους λόγω κρούσεων από μικρότερους αστεροειδείς. Στη νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου στο The Planetary Science Journal, ο αστρονόμος Paul Wigert υπολόγισε τις πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο σενάριο και διαπίστωσε ότι ενώ ήταν εξαιρετικά δύσκολο, είναι ακόμα δυνατό. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2027 για να μάθουμε αν ο Απόφης έχει εκτραπεί από την πορεία του, επειδή αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται λόγω της κοντινής του εγκύτητας με τον ήλιο. Όταν εμφανιστεί ξανά, οι αστρονόμοι θα είναι καλύτερα σε θέση να υπολογίσουν τις πιθανότητες αλλαγής πορείας από τότε έως το 2029. Μετά το 2029, ο αστεροειδής Απόφης θα συνεχίσει να κάνει συχνές κοντινές προσεγγίσεις στη Γη, όπως έκανε πιο πρόσφατα το 2021.